Τα εκαθαριστικά σημειώματα του ενιαίου τέλους ακινήτων προκαλούν πονοκέφαλους στους φορολογούμενους. Από την πλευρά της εφορίας τονίζεται ότι κάθε αρχή και δύσκολη και κάθε φορολογούμενος θα εξυπηρετηθεί σε ό,τι πρόβλημα προκύψει. Αναστάτωση έχει προκαλέσει σε αρκετούς φορολογούμενους το εκαθαριστικό του ενιαίου τέλους ακινήτων, αφού για πρώτη φορά εφαρμόζεται ο νόμος που άλλαξε ριζικά τη φορολογία των ακινήτων όσον αφορά τις γονικές παροχές, τις κληρονομιές και το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Όπως επισημαίνει ο γραμματέας της Ένωσης Φοροτεχνικών Άρτας Φιλιππιάδας Γιώργος Θεοδόσης, το ΕΤΑΚ είναι άμεσα συνδεδεμένο με το έντυπο Ε9 που έχει συμπληρώσει όποιος κατέχει ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Τα λάθη τα οποία ενδεχομένως έχουν δημιουργηθεί, τονίζει, είναι ίσως και από τη δήλωση του εντύπου Ε9, καθώς το Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάστηκε τα στοιχεία αυτά για τα εκαθαριστικά σημειώματα των υπαγόμενων φορολογούμενων. Λίγο ακατανόητο είναι ότι έχει έρθει σε πολλούς φορολογούμενους που έχουν πρώτη κατοικία φόρους να πληρώσουν. Αυτή θα πρέπει, σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο Οικονομικών, προφανώς, όχι η τοπική ΔΟΗ, θα πρέπει να αποδεχτούν αυτό το ποσό, να πάνε να το πληρώσουν, να πάνε στο ανάλογο τμήμα της φορολογίας εισοδήματος της ΔΟΗ, να πούν ότι εδώ πέρα υπάρχει λάθος και να τους επιστραφεί μετά το χρήμα. Αυτή είναι η διαδικασία που ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω αν αυτό αλλάξει. Και βέβαια βλέπω ότι απορείτε και δίκιο έχετε πώς γίνεται να πάει να διορθώσει ένα, πώς γίνεται να πάει να πληρώσει ένα λάθος ποσό. Το πρόβλημα που θα έχουν οι φορολογούμενοι που δεν θα το πληρώσουν είναι ότι δεν μπορούν να πάρουν μια φορολογική ενημερότητα αν χρειαστούν στο μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να πληρωθεί. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ενημερωθεί το σύστημα ότι έγινε λάθος. Θα πρέπει να γίνει από την κεντρική διοίκηση αυτό το πράγμα. Άρα εσείς, λέμε τώρα, αν σας έρθει η καθάριση 50 ευρώ για να πληρώσετε και όντως είναι λάθος και το δέχεται και ο προϊστάμενος της ΔΟΗ, αλλά δεν μπορεί να το διορθώσει τώρα άμεσα. Εάν πάτε και λήξει αυτή η ημερομηνία που πρέπει να αποδώσετε τα 50 ευρώ και πάτε μετά από 20 ημέρες να πάρετε μια φορολογική ενημερότητα, το σύστημα δεν θα μπορεί να σας χορηγήσει, γιατί θα φαίνεται ότι χρωστάτε 50 ευρώ.